Λίγο δυνατάγι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Cooler και δεν είμαι μόνη μου σήμερα. Έχω τη Ρεγκίνα Καραντινού μαζί μου. Καλώς ήρθες, Ρεγκίνα. Καλώς σε βρίσκω. Και ωραίος άνθρωπος, χαμογελαστός, πολύ θετική ενέργεια. Είναι η επόμενη ψυχολόγος. Σας είχα πει ότι θα συναντήσουμε από κοντά μετά τη Βανέσα που είδαμε προχθές, την αδελφό σου. Είπαμε ότι θα κάνουμε ένα τρίμερο αφιέρωμα στον ενδοσχολικό εκφοβισμό. Το ζητάνε και τα παιδιά που μας παρακολουθούν. Και τους έχει βοηθήσει ήδη πάρα πολύ. Χθες λοιπόν έκανα εγώ μόνη μου εκπομπή, είπα κάποια άλλα πραγματάκια, γιατί όπως είπα και εγώ δεν είμαι αρμόδια για να τοποθετηθώ ή να δώσω, αν θες, τη γνώμη μου ή συμβουλές. Αλλά παρόλα αυτά βοηθάς πάρα πολύ. Κάτι με αυτό που γίνεται. Νομίζω, βέβαια. Ναι, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε σήμερα έχω τη Ρεγκίνα δίπλα μου, αισθάνομαι και πάρα πολύ ασφάλεια, έχω να σας πω, γιατί θα μας τα πει όλα. Σήμερα είναι το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Αφού αναλύσαμε το τι είναι ο ενδοσχολικός εκφοβισμός, ενδοσχολική βία και αυτά, σήμερα λοιπόν θα αφιερώσουμε την ώρα μας στο να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο. Να μας πει πρώτα η Ρεγκίνα καταρχήν τι κάνει, πού εργάζεσαι, ποια είναι ακριβώς η αρμοδιότητά σου, να συστηθείς και στο κοινό εδώ, γιατί όπως είπαμε, όταν έρχεστε σε επαφή με το κοινό, αισθάνονται λίγο πιο οικεία τα παιδιά μαζί σας. Ωραία. Να πω ότι εγώ είμαι ψυχολόγος στο χαμόγελο του παιδιού. Ήμουν αρκετά χρόνια στη 1056, την 24ωρη γραμμή για την οποία μάθατε και στην προηγούμενη εκπομπή από τη συνάδελφό μου τη Βανέσα. Τώρα πλέον βρίσκομαι στα σχολεία. Είμαι καθημερινά και σε ένα διαφορετικό σχολείο. Ωραία. Όπου μας καλούν στα σχολεία αυτά, μας καλούν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, οι ίδιοι άνθρωποι που είναι στα σχολεία και χρειάζονται βοήθεια. Και αυτό που κάνουμε εκεί είναι, μιλάμε με τα παιδιά, μιλάμε με ένα διαδραστικό τρόπο. Ωραία. Στα παιδιά. Λέμε κάποιες ιστορίες που είναι μέσα από τη γραμμή, είναι πραγματικές ιστορίες εκφοβισμού. Είναι αληθινές ιστορίες, ώστε να καταλαβαίνουν για να μπορέσουν παραδείγματα. Ακριβώς, γιατί με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά το βλέπουν, βιώνουν, καταλαβαίνουν τα συναισθήματα που υπάρχουν σε όλο αυτό το κομμάτι. Επομένως, η δουλειά μου στην ουσία είναι το κομμάτι της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης στα σχολεία. Ωραία. Που και με τη δική μας βοήθεια εκεί περνάμε μετά στη γραμμή που είναι η γραμμή άμεσης παρέμβασης πλέον. Ακριβώς. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το σύνθημά μας, αν μπορούμε να το πούμε σύνθημα ή το hashtag μας, είναι το μίλα τώρα. Από το χαμόγελο του παιδιού και μπράβο σας, γιατί κάνετε πάρα πολύ δουλειά και βοηθάτε πολύ. Και η γραμμή είναι το 1056, είπαμε, και να θυμίσουμε ότι ακόμα και αν δεν έχετε καρτοκινητό ή μονάδες στο κινητό σας, ακόμα και αν δεν έχετε κινητό τηλέφωνο, μπορείτε να βγείτε έξω σε ένα καρτοτηλέφωνο το κοντινότερο της γειτονιάς σας και να καλέσετε δωρεάν, όπως επίσης και μέσα από το τηλέφωνό σας. Γενικά να πούμε ότι είναι δίπλα σας ανά πάσα ώρα και στιγμή, 24 ώρες το 24ωρο. Και να υπενθυμίσω εδώ ότι γενικότερα είστε νεαρής ηλικίας οι περισσότεροι, ώστε να αισθάνονται πολύ οικεία μαζί σας τα παιδιά. Οικία. Γιατί πρώτα απ' όλα νομίζω ότι φοβούνται το να μπουν στη διαδικασία ή ντρέπονται, αν θέλεις, να μπουν στη διαδικασία να πάρουν. Δηλαδή λες τώρα, όχι, συμβαίνει σε μένα να πάρω, να μην πάρω, και ντρέπονται. Να μην ντρέπεστε καθόλου λοιπόν, γιατί ακούσατε εδώ ότι μέσα από την πρόληψη και από το να μιλάτε μπορούμε να βοηθηθούμε. Και όχι μόνο αυτό, Ευαγγελία, να σε διακόψω και να πω εδώ στα παιδιά ότι δεν χρειάζεται να πούν το όνομά τους. Ακριβώς. Ένα κομμάτι πολύ βοηθητικό για τα παιδιά που όντως σου λέει τώρα να πάρω σου μια γραμμή, να μην πάρω, ποιος είναι εκεί, τι θα μου πει. Δεν χρειάζεται να πούν το όνομά τους. Δεν χρειάζεται να πούν πώς έμαθαν αυτή τη γραμμή. Πολύ σημαντικό επίσης. Δεν χρειαζόμαστε τέτοια στοιχεία. Και δεν τους κρίνει και κανένας. Ακριβώς. Όλο το 24ωρο ξέρουμε πολλές φορές ότι τα παιδιά χρειάζονται χρόνο και χώρο. Άρα, ακόμα και όταν πάμε εμείς και κάνουμε αυτές τις συζητήσεις με τα παιδιά το πρωί, αυτές τις παρεμβάσεις όπως τις λέμε, μπορούν τα παιδιά μετά, αφού σκεφτούν, αφού δουν τι χρειάζονται, ποια είναι η ανάγκη τους, μπορούν λοιπόν στο χρόνο το δικό τους να μας καλέσουν. Να μας καλέσουν από το κινητό τους, όπως είπες, που δεν χρειάζεται να έχουν μονάδες, από ένα καρτοτηλέφωνο έξω, που πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι τα παιδιά, είναι έξω, έχει συμβεί κάτι, βλέπουν κάτι. Ή τελειώνοντας το σχολείο, πριν πάνε στο σπίτι, μπορεί όντως και σκέφτονται κάτι που συμβαίνει, να σε καλέσουν εκείνη την ώρα. Το φιλτράζω στην αρχή, είναι αυτό που έχουν όλοι και λένε ότι
Παπά, δεν θα πάρω, δεν παίρνω, δεν παίρνω. Μετά, όσο αυτό ρημάζει μέσα τους, λένε μορελές, μήπως να βοηθηθώ, να αυτό. Και ίσως κατατρέχουν, ξέρεις, μακρινά, σε ένα μακρινό καρτό τηλέφωνο, να μην τους βλέπει κάποιος. Αισθάνονται κάπως έτσι, νομίζω. Ή παίρνουν και το φίλο τους ή τη φίλη τους μαζί και μας παίρνουν τηλέφωνο. Έλα. Ναι, ωραία. Ναι. Είναι πολύ όμορφο είναι αυτό ωραίο, να βλέπεις ότι βοηθούν. Γενικότερα, ναι, και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε αυτό το πράγμα να το εξαφανίσουμε σιγά-σιγά. Έτσι. Γιατί ακούω ότι αυξάνεται και είναι θλιβερό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τους τρόπους αντιμετώπισης σήμερα. Θέλω, είχαμε πει με τη Βανέσα, αλλά αφήσουμε πολύ λίγο χρόνο. Είχαμε πει για ποιο λόγο μπαίνει στη διαδικασία ένα παιδί να ασκήσει ενδοσχολική βία ή εκφοβισμό. Αν θέλεις, είπαμε ότι καταλήξαμε κυρίως στο οικογενειακό περιβάλλον, σε ρεθίσματα που έχει αυτήν την οικογένεια. Φαντάζομαι συμφωνείς. Συμφωνώ, απλά να μην στοχοποιήσουμε απ' την άλλη και τα παιδιά που κάνουν, που ασκούν κάποια μορφή βίας στο σχολείο. Γιατί μπορεί όλα σίγουρα ξεκινάνε από το σπίτι, αλλά το πρόβλημα να είναι και κάτι άλλο, κάπου αλλού. Κάπου αλλού. Οπότε δεν θέλουμε απ' την άλλη τα παιδιά να βλέπουν ένα παιδί το οποίο έχει αυτή τη συμπεριφορά και να σκέφτονται ότι οι γονείς στο σπίτι μπορεί να ασκούν βία, μπορεί να μην τηρούνται οι κανόνες, τα όρια και όλα αυτά που λέμε ότι ευθύνονται για να υπάρχει αυτό το κομμάτι του εκφοβισμού. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Έχει τύχει να σας καλέσει παιδί το οποίο ασκεί ενδοσχολική βία και να σου πει ότι δεν ξέρω πώς να το σταματήσω, δεν ξέρω γιατί μου συμβαίνει, γιατί το κάνω. Έχει τύχει. Έχει τύχει. Μπράβο. Έχει τύχει, βέβαια. Δεν θα πω ότι υπάρχει έτσι μεγάλος αριθμός, πληθώρα τέτοιων κλήσεων. Έχει τύχει απ' την άλλη να καλωσούν και οι γονείς. Οι γονείς δηλαδή έχουν εντοπίσει ότι έχουν το παιδί τους ασκεί. Έχουν εντοπίσει ή έχουν ενημερωθεί. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ναι. Και γι' αυτό και ένας τρόπος αντιμετώπισης είναι και αυτός. Δηλαδή, όταν μπορεί να μην γνωρίζεις τι συμβαίνει, μπορεί να μην ξέρεις τι συμβαίνει στο παιδί σου, αλλά αν ενημερωθείς για κάτι, είτε από τη μία πλευρά του παιδιού, δηλαδή που εκφοβίζει κάποιο άλλο παιδί, είτε από την πλευρά του παιδιού που βιώνει εκφοβισμό, μπορούμε να πούμε ότι οι γονείς θα πρέπει να τα προσεγγίσουν τα παιδιά ή και τα ίδια τα παιδιά, στη μία περίπτωση κυρίως, κατάλαβα, που βιώνουν τον εκφοβισμό, να μιλήσουν. Κατάλαβα. Θα σε διακόψω. Πάμε να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ να συνεχίσουμε και να ακούσουμε τι έγινε να μας πει η Ρεγκίνα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε μία τέτοια κατάσταση. Είδες και το βραχελάκι μας εδώ. Φοράμε και την κοκάρδα σήμερα. Ναι. Να τη δείξουμε εδώ. Γιατί στηρίζουμε πραγματικά και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερα μπορούμε για να βοηθήσουμε. Μιλήστε τώρα και καλέστε στο 1056 ή μιλήστε στους γονείς ή στους καθηγητές, όπου μπορείτε τέλος πάντων, για να βοηθηθείτε. Μην το κρύβετε αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να ξέρουμε να βοηθήσουμε να κάνουμε κάτι. Όπως και να έχει, να μην φοβάστε να μιλήσετε, γιατί αυτό δεν είναι ντροπή. Δεν σε καθιστά υπό ή αδύναμο ή οτιδήποτε. Και χθες μάλιστα τους έδωσα και πολλά παραδείγματα από χολιγοντιανούς στάρ που όλοι θαυμάζουμε και τους βλέπουμε. Ότι και αυτοί είχαν πέσει θύματα και είχαν μιλήσει. Θέλω να σου πω ότι δεν είσαι υπό εάν μπει στη διαδικασία να εκμυστηρευτείς κάποιο πρόβλημα. Σίγουρα όμως αυτό που το κάνει πάρα πολύ δύσκολο είναι τα συναισθήματα που έχει ένα παιδί που το βιώνει όλο αυτό. Είναι το συναισθήμα του φόβου, του θυμού, της ντροπής, της ενοχής, ειδικά η ντροπή και η ενοχή. Γιατί είπες και για το ότι ντρέπομαι να μιλήσω. Ντρέπεσαι και τον ίδιο στον εαυτό, νομίζω. Ντρέπεσαι και καμιά φορά αυτό είναι χειρότερο γιατί ενοχοποιείσαι κιόλας, χωρίς να υπάρχει λόγος. Δηλαδή, ντρέπομαι που μου συμβαίνει αυτό και σκέφτομαι ότι μπορεί να φταίω κιόλας που μου συμβαίνει. Ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι που το αφήνουμε στην άκρη. Όπως και αν είμαι, ό,τι και αν έχω κάνει, ό,τι και αν έχω πει, δεν έχει κανένας δικαίωμα. Μικρός ή μεγάλος να με πειράξει, να με βρήσει, να με χτυπήσει, να με αγγίξει με τρόπο λοιπόν που δεν είναι σωστός ή με τρόπο που όπως λέμε είναι μυστικός. Ακριβώς, έχεις δίκιο. Οπότε πάμε να περάσουμε λοιπόν στο διατάφτα να μάθουμε τι πρέπει να κάνουμε εάν και εφόσον καταλάβουμε ότι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Πώς αντιμετωπίζουμε το bullying, την ενδοσχολική βία, εκφοβισμό όπως λέμε. Ωραία.
Από την πλευρά του παιδιού που το βιώνει, ναι, σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή σου είπα ότι υπάρχουν αυτά τα συναισθήματα που το καθυλώνουν πολλές φορές, που του παίρνουν πάρα πολύ χρόνο για να αντιδράσει. Δηλαδή, φαντάσου ότι ένα παιδί μπορεί να περάσει πάρα πολύ καιρό και να σκέφτεται πώς να αλλάξω αυτό, πώς να αλλάξω τη φωνή μου, πώς να αλλάξω εκείνο, πώς να αλλάξω τη διαφορετικότητα που ενδεχομένως έχουν εντοπίσει ίσως τα άλλα παιδιά. Δεν σημαίνει ότι έχω απαραίτητα κάτι διαφορετικό. Οι άλλοι έχουν εντοπίσει κάτι διαφορετικό πάνω. Ακριβώς. Γιατί είπαμε ότι διαφορετικοί είμαστε όλοι. Όλοι, βέβαια. Ο καθένας είναι μοναδικός. Ακριβώς. Μπορώ και εγώ να εντοπίσω κάτι διαφορετικό πάνω σου και εσύ κάτι επάνω μου. Ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι που θα με κάνει να πρέπει να βιώσω όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Βεβαίως, προφανώς. Επομένως, επειδή τους παίρνει πάρα πολύ χρόνο, καταλαβαίνουμε ότι η βοήθεια θα έρθει κυρίως από έξω. Ωραία. Η βοήθεια δηλαδή θα έρθει από τα παιδιά και εμείς αυτό θέλουμε. Εκεί ποντάρουμε, να το πω έτσι απλά. Ποντάρουμε στα παιδιά που παρατηρούν το φαινόμενο. Στα παιδιά λοιπόν που βλέπουν. Τα παιδιά θεατές, όπως λέμε, παρατηρητές, όπως θέλουμε να το πούμε. Τα παιδιά λοιπόν που το βλέπουν αυτό να συμβαίνει καθημερινά, μέσα στο σχολείο, εκτός σχολείου, γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό των παιδιών που το βλέπει να συμβαίνει. Ακριβώς. Και συνήθως δεν μιλάνε. Και συνήθως αυτό ακριβώς. Το μίλα τώρα δεν είναι μόνο για το παιδί που το βιώνει. Σωστό. Αλλά είναι και για τα παιδιά, και αυτό θα πρέπει να αφήσουμε γενικά να βγει προς τα έξω μέσα από αυτή την εκπομπή. Ότι το μίλα τώρα είναι για όλους. Είναι και για το παιδί που το βιώνει, αλλά και για το παιδί που βλέπει αυτό που συμβαίνει. Ακριβώς. Γιατί καμιά φορά στα σχολεία, που εγώ που μιλάω και με παιδιά και είμαι κοντά στην ηλικία τους και τα λέμε, ξέρεις, καμιά φορά ρε παιδί μου. Ο δημοφιλής του σχολείου ή η δημοφιλής του σχολείου μπορεί να σκεί μπούλινγκ. Και επειδή είναι ο δημοφιλής, μπορεί όλη η μάζα να ντρέπεται, να φοβάται να μιλήσει, γιατί αυτό μπορεί να σε καταστήσει φλόρο, αν θες, για να το πω στα λόγια σας και όπως τα λέτε κι εσείς, οι μικροί μας φίλοι. Δηλαδή, αν εγώ δεν πάω, ας πούμε, με το μέρος του δημοφιλούς, αυτό σημαίνει κατευθείαν ότι είμαι λίγο φλόρος, είμαι λίγο φοβάμαι και τη σκιά μου. Είμαι λίγο καρφή. Ναι, επίσης. Επίσης, πολύ, το βλέπουμε πολύ συχνά στα σχολεία. Ναι. Τι φοβόμαστε, γιατί φοβόμαστε, τελικά δεν φοβούνται το άτομο που το κάνει όλο αυτό σε ένα άλλο παιδί. Αλλά φοβούνται το άτομο ή τα άτομα. Το χαρακτηρισμό είναι, φοβούνται. Το χαρακτηρισμό φοβούνται γιατί είναι ο φόβος για το φόβο, όπως λέμε. Ακριβώς. Είναι κάτι που δεν ξέρεις τελικά γιατί τον φοβάσαι. Φοβάσαι γιατί, όπως λες, θα σε πούνε φλόρο. Φοβάσαι γιατί θα σε πούνε καρφί. Και εξηγούμε στα παιδιά όλα αυτά ότι, που λένε ακριβώς. Προδίδεις τι. Προδίδεις και καρφώνεις κάτι που είναι μυστικό. Ακριβώς. Κάτι όμως που σου συμβαίνει, που συμβαίνει σε ένα άλλο παιδί, σε ένα άλλο άτομο και το κάνει να αισθάνεται και ντροπή και φόβο και όλα αυτά τα συναισθήματα, τα δύσκολα που είπαμε, δεν είναι μυστικό. Ακριβώς. Και δεν θα πρέπει να μείνει μυστικό. Ακριβώς. Άρα θα πρέπει να απενοχοποιηθεί και η άλλη πλευρά. Ακριβώς. Η πλευρά των παιδιών που το βλέπουν, που το παρατηρούν και ήρθε η ώρα να μιλήσουν, γιατί και μπορούν και πρέπει. Άρα εσύ θεωρείς ότι ο πρώτος άνθρωπος που βοηθάει για να αντιμετωπίσουμε το bullying είναι οι παρατηρητές. Mm-hmm. Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ βοηθητικό. Γιατί σκέψου, είμαι εγώ, το βιώνω όλο αυτό, εσύ που το παρατηρείς, αν δεν σταθείς πλάι μου, αν με κάποιο τρόπο, έστω αν δεν θέλεις εκείνη την ώρα να κάνεις κάτι άμεσα, αλλά έλα και μίλησέ μου. Πες μου αν χρειάζομαι βοήθεια, αν χρειάζομαι κάποια ενίσχυση για να πάω να μιλήσω. Κάτι, πες μου ότι θα είσαι μαζί μου σε αυτό και θα με βοηθήσεις να πάμε μαζί να το πούμε σε κάποιον ή να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, ας αγκαλιάσουμε το παιδί που βλέπουμε ότι του συμβαίνει αυτό. Γιατί έτσι δεν θα είναι μόνο του, δεν θα μπορεί να στοχοποιηθεί εύκολα. Ακριβώς. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι αποδυναμώνεται. Ακριβώς, θα αισθάνεται ότι έχει παρέα. Το να δημιουργηθούν εισαγωγικό, το λέω τώρα με το φτωχό μου το μυαλό. Ναι. Αντιμπούλινγκ ομάδες μέσα σε ένα σχολείο, σε μια κοινότητα, μας συμφέρει ή δεν μας συμφέρει. Δηλαδή, όπως υπάρχουν οι ομάδες που αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, που το κάνουν, το ασκούν ή το ενθαρρύνουν, να υπάρξει και η αντίστοιχη ομάδα που θα μπει μπροστά εκείνη τη στιγμή και θα πει, όπα, σταμάτα, τέλος, δεν συνεχίζεις. Κάπως έτσι. Ή το φοβάστε, επειδή ίσως να μην ξέρουν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Νομίζω ότι υπάρχει ένας φόβος μετά να το καθιερώσουμε όλο αυτό. Να το κάνουμε έτσι πολύ συγκεκριμένο και να πούμε ότι ναι, οκ, υπάρχει αυτή η ομάδα που
ασκεί, που το κάνει, που ταλαιπωρεί ένα παιδί και υπάρχει και η άλλη πλευρά που δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσει πολλές φορές από την αγωνία της, από την ανάγκη της να προστατεύσει το άλλο παιδί. Οπότε εκεί μπορεί να δεις να ότι πάμε σε ένα δίπολο που δεν είναι και πάλι δεν καλό. Το θέλουμε. Θέλουμε, ναι, θέλουμε όλο αυτό να αντιμετωπιστεί και ατομικά και γι' αυτό καλούμε και τα παιδιά να πάρουν τηλέφωνο για να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει, τι έχουν κάνει, έχει πάει κάτι, έχει γίνει κάτι που πραγματικά δεν έχει βοηθήσει. Γι' αυτό στους τρόπους αντιμετώπισης θέλω και κλείνοντας την εκπομπή σήμερα να πούμε και να καταλήξουμε ότι δεν υπάρχει ένας μαγικός τρόπος. Είναι ανάλογα το πρόβλημα ανάλογα, και την περίσταση. Ακριβώς. Ωραία. Το πρόβλημα, πάμε να περάσουμε να πάρουμε άλλη μια ανασούλα και επιστρέφουμε εδώ μαζί με τη Ρεγκίνα να συνεχίσουμε. Θέλω να ρωτήσω τη Ρεγκίνα πρώτα αν περνάει ωραία, καταρχήν που είναι μαζί μας. Πάρα πολύ ωραία, είναι έξω λίγο από τα νερά μου και τα συνηθισμένα. Γιατί είχε βάρδια, να πούμε και την πήραμε τη βάρδιά της για λίγο, αλλά θα την επιστρέψουμε. Μακάρι να είχαμε και δυνατότητα, να είχαμε και χθες, αλλά όπως είπα στα παιδιά, το έργο σας είναι τεράστιο και είναι λειτουργήμα. Δεν μπορούσα να το στερήσω πραγματικά. Δεν το συζητάω. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στο Cooler. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μιλάμε για το bullying. Ευχόμαστε να έχουμε βοηθήσει με τον τρόπο μας. Και αν έχετε απορίες ή οτιδήποτε άλλο, εννοείται όλοι είναι εκεί στο 1056. Καλείτε δωρεάν από όπου και αν καλέσετε, ακόμη και αν δεν έχετε κάρτα ή μονάδες, όπως το λέμε, ή δεν έχετε σύνδεση ή οτιδήποτε. Έτσι είναι εκεί 24 ώρες το 24 για όλους σας. Και να συνεχίσουμε λοιπόν στους τρόπους αντιμετώπισης. Είχαμε μείνει κάτι που είναι πολύ σημαντικό, φαντάζομαι. Να πω εδώ, γιατί δεν ξέρω αν έγινε πολύ σαφές, ότι τα ίδια τα παιδιά που το βιώνουν λοιπόν μπορεί να μην καλέσουν, μπορεί όπως είπαμε να φοβούνται κτλ. Αλλά και τα παιδιά που το βλέπουν μπορούν και αυτά να μας και καλέσουν. Και εκείνα, ακριβώς. Μπορούν και εκείνα να μας καλέσουν και να συζητήσουμε αυτό που συμβαίνει. Για να δουν και τα ίδια πώς μπορούν να βοηθήσουν λοιπόν. Το σημαντικό όμως για τα παιδιά που παρατηρούν όλο αυτό είναι να μιλήσουν, είναι να αποθαρρύνουν το άλλο παιδί, τα άλλα παιδιά που βλέπουν ότι το κάνουν αυτό, που ταλαιπωρούν λοιπόν ένα παιδί στο σχολείο του, εκτός σχολείου, σε κάποια άλλη δραστηριότητα. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι το σχολείο δεν είναι μόνο το πρωί. Όχι. Υπάρχει και το έξω σχολικό κομμάτι. Υπάρχει και το έξω, ακριβώς. Γιατί μπορεί μια κατάσταση που γίνεται και διαδραματίζεται με σχολείο να μεταφερθεί εκτός σχολείου. Βεβαίως, πολύ σημαντικό. Επομένως, μπορούν με αυτόν τον τρόπο να πάρουν και τα ίδια να τα συμβουλεύσουμε, να δούμε μαζί τι μπορεί να γίνει. Μπορούν, όπως είπαμε, να αγκαλιάσουν το παιδί, μπορούν να το πλησιάσουν αν δεν θέλουν αρχικά και φοβούνται την ώρα που θα το δουν, που θα το μάθουν, θα το ακούσουν, να απευθυνθούν και εκείνοι λοιπόν σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Και στους καθηγητές, και στους καθηγητές. Και στην οικογένεια. Τα παιδιά μπορεί καμιά φορά να φοβούνται να το κάνουν αυτό. Αλλά συνήθως υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα στο σχολείο. Μπορεί να μην είναι ο καθηγητής μου που μπαίνει 5 ώρες την εβδομάδα. Ναι. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που τον εμπιστεύομαι, που νιώθω καλά μαζί του, που θα ήθελα να το μοιραστώ και έχω δει ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ και πιστεύει σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Αυτό μπορούν να κάνουν τα παιδιά. Με πιο προεκτικούς τρόπους δεν θα ήθελα, γιατί σίγουρα μάλλον να πω ότι η βία θα φέρει βία. Όχι. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά και ειδικά σε μικρότερες ηλικίες σου λένε ότι θα πάω κι εγώ, θα κάνω εκείνο, θα τσαμπουκαλέψω. Ναι, ακριβώς. Ναι. Θα μπω μέσα, θα βοηθήσω και το ένα θα φέρει το άλλο. Το πρώτο σπρόξιμο θα φέρει το επόμενο και δεν θέλουμε με τίποτα να φτάσουμε σε μια τέτοια λύση. Δεν είναι λύση αυτή. Σα ίσα θα κάνει χειρότερα να τα πούμε, βέβαια. Ναι. Απ' την άλλη, το παιδί που το βιώνει όλο αυτό θα πρέπει αρχικά να μιλήσει. Ακριβώς. Μόνο και μόνο που θα μιλήσει θα καταλάβει ότι έχει δύναμη. Θα καταλάβει και θα πάρει και θα καταλάβει ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει και να σταθεί στα πόδια του. Θα του φύγει ένα τεράστιο βάρος από μέσα του, νομίζω. Ειδικά αν πάρει ένα μεγάλο μπράβο από κάποιον, μπράβο που το έχεις πει, μπράβο γιατί θέλει πολύ θάρρος, ας το πούμε και αυτό, ας το αναγνωρίσουμε. Βέβαια. Θέλει θάρρος να μιλήσουμε για κάτι που μας κάνει καθημερινά να ντρεπόμαστε και να φοβόμαστε. Δεν είναι εύκολο και το βλέπουμε και εμείς στη δική μας βέβαια, ζωή. Βέβαια. Δεν τα αποκαλύπτουμε έτσι απλά τα δύσκολα κομμάτια μας. Άρα
Να μιλήσει. Να μιλήσει. Να μιλήσει, γιατί και πρακτικά, αν το δούμε, όσο δεν μιλάει, είναι μόνο του σε αυτό που συμβαίνει. Γιατί είναι αυτό που είπαμε, ότι αν το πρόβλημα δεν είναι ορατό, δεν μπορεί κανένας να βοηθήσει. Όσο το κρατάμε μέσα μας, αυτό διωγγώνεται, γίνεται χειρότερο. Βέβαια, να πούμε ότι μπορεί να μιλήσει και κάπου, γιατί έχουμε και τέτοια μηνύματα, και να μην βρει ανταπόκριση. Δηλαδή, μπορεί να μιλήσει κάποιο καθηγητή και να μην βοηθήσει. Ναι. Μπορεί να μιλήσει στην οικογένειά του, στη μαμά του, στον μπαμπά του και να του πει: Έλα μωρέ τώρα, να το πάρει πλάκα, να το πάρει για πλάκα, για αστείο ο μπαμπάς. Έχω και τέτοια παραδείγματα να σου πω. Οπότε πάντα υπάρχει ένας τρόπος, μια λύση. Δηλαδή, αν κάποιος σας κόψει τα φτερά και δεν βρείτε ανταπόκριση, μπορείτε αμέσως να μεταφερθείτε εδώ ακριβώς. Γιατί εδώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση κανένας ούτε να σας κοροϊδέψει, ούτε να σας κλείσει το τηλέφωνο, ούτε να σας απορρίψει. Έτσι. Ναι. Επίσης, αυτό που βλέπουμε ότι συμβαίνει πολλές φορές είναι ότι θα πάω, θα πω αυτό που μου συμβαίνει, αλλά λίγο επειδή φοβάμαι και ντρέπομαι και δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω αν θα απογοητεύσω τη μαμά, τον μπαμπά, τους δικούς μου ανθρώπους, γιατί μου συμβαίνει αυτό και οπ, δεν το περίμεναν. Καλό είναι. Σημαντικό, γιατί πολλά παιδιά θέλουν οι γονείς να αισθάνονται περήφανοι για αυτό. Οπότε αισθάνεσαι ότι πώς είναι, ότι αν δεν γράψω καλά σε ένα διαγωνισμό, θα απογοητεύσει τη μαμά μου. Τη μαμά μου. Με τον ίδιο τρόπο ίσως αισθάνεται και σε αυτό. Και σε αυτή την περίπτωση, βέβαια. Άρα καλύτερα είναι και να μιλήσουν όταν μιλήσουν, μάλλον να μιλήσουν με το συναίσθημά τους. Με αυτό που αισθάνονται. Ότι ξέρεις κάτι, καθημερινά μου συμβαίνει αυτό, αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί με κάνει να αισθάνομαι φοβό, γιατί δεν ξέρω την άλλη μέρα τι θα μου συμβεί, γιατί δεν ξέρω πώς να βοηθηθώ τελικά. Έχω δει ότι συνεχίζεται και κυρίως με το συναίσθημά τους. Ακριβώς. Με φοβίζει, με θυμώνει, με ντροπιάζει, με κάνει και αισθάνομαι ότι εγώ φταίω. Γιατί αυτά αισθάνονται τα παιδιά. Άρα, αν μιλήσουν και προσεγγίσουν και κάποιον μεγαλύτερο, κάποιον δικό τους άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο, με το συναίσθημά τους, στις περισσότερες περιπτώσεις ο άνθρωπος αυτός δεν θα φύγει, δεν θα το περάσει για πλάκα, ακριβώς, δεν θα το περάσει για κάτι αστείο και θα πει «Έλα μωρέ, εντάξει, τι έγινε». Όσον αφορά, Ρεγκίνα μου, τους γονείς τώρα, έστω ενημερώνονται, ωραία. Πολλές φορές έχουμε δει γονείς να πηγαίνουν και να βρίσκουν τους άλλους γονείς, την άλλη πλευρά. Και εκεί λίγο ξεφεύγουν τα πράγματα, γιατί είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και εκεί μπορεί να υπάρξει και μια λεκτική, αν θέλεις, βία, στη χειρότερη και σωματική βία. Θέλω να μου πεις εκεί πώς αντιμετωπίζεται και πάλι δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό και έχουμε δει ότι πολλές περιπτώσεις που είχαν έτσι κάποια στοιχεία εκφοβισμού, δεν ήταν όμως εκφοβισμός, έχουν γίνει πολύ χειρότερα και έχουν στοχοποιηθεί παιδιά μόνο και μόνο από τους γονείς. Δηλαδή πήγαν οι γονείς, αυτό που λες, πιάσανε τους άλλους γονείς ή πιάσανε τα άλλα παιδιά και τους μίλησαν. Αυτό πολύ. Αυτό απαγορεύεται. Αυτό ήθελα να σου το ρωτήσω, μου το έστειλε ένας πολύ καλός μου φίλος, έχω να πω, γιατί όλα είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή άλλωστε. Είναι νεαρό σε ηλικία, έχει ένα μικρό παιδί και μου λέει, θέλω σε παρακαλώ να θέσεις αυτό το ερώτημα. Έστω ότι το παιδί σου δέχεται, αν θες, bullying από τον πατέρα του άλλου. Τι γίνεται εκεί, πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Από τον μπαμπά μου είπες. Όχι, έστω ότι εγώ έχω μια κόρη, ας πούμε. Ναι. Και η κόρη μου δέχεται bullying από τον μπαμπά του διπλανού της. Καταλαβες. Άρα από μεγάλο, από ενήλικα. Αυτό, ναι, ότι πάει ο πατέρας να... Δεν θα το ονομάσουμε bullying. Δεν αυτό είναι bullying, δεν θα το ονομάσουμε εκφοβισμό, δεν θα το βάλουμε εκεί. Πάντως να ξέρουμε πολύ πρακτικά και το λέμε και στη γραμμή αυτό, ότι δεν προσεγγίζουμε ποτέ τα παιδιά της άλλης οικογένειας. Μπράβο, δεν τα προσεγγίζουμε. Προσπαθούμε όλο αυτό να δούμε, να το λύσουμε μέσα στο πλαίσιο που έχει γίνει, που τις περισσότερες φορές είναι το σχολικό περιβάλλον. Άρα δεν πάμε απευθείας, γιατί έχουμε δει ότι πολλές περιπτώσεις έχουν καταλήξει σε αστυνομικά τμήματα, σε δικηγόρους, σε μηνύσεις και σε όλα αυτά που δεν θέλουμε. Δεν τα θέλουμε, όχι, δεν θέλουμε να συμβεί πράγματα. Γιατί φαντάσου ότι, έστω ότι ένας γονιός, πολύ πρακτικά θα στο πάω, ένας γονιός πάει και πιάνει ένα μικρό παιδάκι που γίνεται, έχω να σου πω, έτσι. Το έχουμε δει όλοι μας. Που γίνεται, δυστυχώς. Και που σου λέει ότι ασκεί εκφοβισμό στο παιδί μου. Ακριβώς. Το άλλο παιδί, το πιθανότερο είναι να φοβηθεί. Και να πάει να του πει στη μαμά του και στον μπαμπά του. Ό,τι λοιπόν εκείνη την ώρα μοιραστεί το παιδί στους δικούς του γονείς, αυτή είναι η αλήθεια του. Ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μετά γίνεται. Και μετά ξεφεύγει το πράγμα. Ξεφεύγει και μπορεί όντως να φτάσει σε διάφορα άλλα θέματα, νομικά και. Άλλα μονοπάτια. Καταγγελίες και άλλα τα οποία θα στοχοποιήσουν ακόμα περισσότερο τα παιδιά. Ακριβώς. Λοιπόν, σε διακόπτω για λίγο. Πάμε να πάρουμε τελευταία ανάσα, να επιστρέψουμε για την τελευταία ενότητα της εκπομπής και να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά τη Ρεγκίνα μας. Without a heart, I'm just...
Εδώ είμαστε λοιπόν μεσημέρι Παρασκευής, μιλάμε αποκλειστικά για το bullying. Αυτό που λέμε ενδοσχολικός εκφοβισμός, ενδοσχολική βία, λόγω της 6ης Μαρτίου. Αποφασίσαμε κι εμείς να κάνουμε ένα τριήμερο αφιέρωμα αποκλειστικά για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο και εσάς και τους γονείς σας, αν βλέπουν, γιατί όχι. Μακάρι να μπορούσαμε να μιλάμε όλη την εβδομάδα, έτσι. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Τα ερωτήματα είναι άπειρα, αμέτρητα και οι πλευρές του πολλές. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο το ένα παιδί που το βιώνει και το άλλο που το ασκεί ή τα άλλα. Ακριβώς. Είναι πάρα πολλές πλευρές. Είναι οι γονείς, είναι το σχολικό περιβάλλον, είναι τα παιδιά που το βλέπουν να συμβαίνει και μπορεί και αυτά να φοβούνται. Να μιλήσουν ή να προσεγγίσουν τα άλλα παιδιά. Είναι πάρα πολλές πλευρές. Θεωρώ ότι ωστόσο ότι αυτό που κάνετε, που πηγαίνετε από σχολείο σε σχολείο, ότι βοηθάει ακόμα περισσότερο. Θεωρούμε και εμείς ότι βοηθάει, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο όταν έχει συμβεί κάτι να το δούμε, να υπάρξει δηλαδή εκείνη την ώρα παρέμβαση, αλλά να υπάρχει και ευαισθητοποίηση σε αυτό το θέμα. Να μην ξεκινήσει καν αυτό, να το μην ξεκινήσει πριν πρόληψη, πρόληψη, να μην φτάσουμε, ναι, καν σε αυτό το σημείο. Και βλέπουμε λίγο, μιλάμε κυρίως και αυτό που η ανταπόκριση που έχουμε είναι μεγάλη από τα παιδιά, είναι τεράστια, δηλαδή και θέλουν, να μιλήσουν με κάποιον και εκείνη την ώρα, γιατί υπάρχουν παιδιά που μπορεί να μείνουν στο τέλος, να μοιραστούν κάτι μαζί μας. Mm-hmm. Πέρα από τα παιδιά που τηλεφωνούν στη γραμμή μετά, υπάρχουν όμως παιδιά που εκείνη την ώρα θέλουν να πούνε κάτι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και μας λέει πολλά πράγματα. Βέβαια, δεν το συζητώ. Όπως είπαμε λοιπόν, είναι πάρα πολλές πλευρές. Θέλω να στήσω ένα ερώτημα που έχει έρθει από παιδιά που παρακολουθούν την εκπομπή μας. Mm-hmm. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να την εκμεταλλευτώ τη Ρεγκίνα. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που παρατηρούν μια διαφορετικότητα, είτε θες στην σεξουαλική ταυτότητα, είτε στο οτιδήποτε. Αυτό ξέρουμε όλοι, τα παιδιά στην ηλικία είναι λίγο σκληρά. Μπορεί να απευθυνθούν σε αυτό το άτομο με σκληρούς χαρακτηρισμούς ή να κοροϊδεύουν ή να χλεβάζουν ή οτιδήποτε. Ένα τέτοιο παιδί που δεν μπορεί να μιλήσει στον μπαμπά ή τη μαμά, γιατί δεν θέλει να τους το εκμυστηρευτεί ακόμα, δεν αισθάνεται έτοιμο. Γιατί η σεξουαλική του ταυτότητα. Ναι. Πού μπορεί να απευθυνθεί, κατευθείαν σε εσάς μόνο, έτσι. Μπορεί να μας καλέσει, γιατί πραγματικά το ίδιο μπορεί να το βιώνει έτσι. Μπορεί να βιώνει δηλαδή το ίδιο, ότι αυτό το κομμάτι ευθύνεται για αυτό που βιώνει. Μπορεί όμως να μην είναι. Μπορεί να μην είναι και αυτό. Μπορεί να μην είναι και αυτό. Μπορεί το ίδιο να σκέφτεται κάποια πράγματα, να έχει ενοχοποιηθεί εξαιτίας όλου αυτού που σκέφτεται. Επομένως, θα θέλαμε να μας καλέσει, να το συζητήσουμε, να δούμε πώς μπορεί να προσεγγίσει τους γονείς του, πώς μπορούμε να το κάνουμε, να βοηθήσουμε κι εμείς λοιπόν. Βασικά αυτό. Με λίγα λόγια, υπάρχει λύση για όλα. Ας καλέσω να το συζητήσουμε, γιατί δεν θα ήθελα να δώσουμε και λύσεις έτσι πολύ τυποποιημένες. Όχι, ότι... βέβαια, γιατί όπως είπες εσύ, κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Μπορούμε να πούμε ότι προσπάθησε να είσαι κοντά λοιπόν σε ένα παιδί, προσπάθησε αυτό που βλέπεις να μην το αφήσεις να περάσει απαρατήρητο, μίλα λοιπόν σε κάποιον, αλλά κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Ακριβώς. Τώρα τελειώνοντας, θέλω να μου πεις αν έχεις να προσθέσεις κάτι, άλλο με τους τρόπους αντιμετώπισης. Mm-hmm. Και να πούμε για αυτή την εβδομάδα που γενικότερα γίνονται πολλές ενέργειες μέσα από το χαμόγελο του παιδιού. Ωραία, ναι. Να πω ότι στους δικούς μας, στις δικές μας δράσεις είναι και η δράση εθελοντική μας που απευθύνεται στα παιδιά, σε εφήβους, σε νεαρής ηλικίας άτομα, που είναι το You Smile, που είναι μια ιδέα που υπήρξε στο χαμόγελο του παιδιού, να φτιαχτεί λοιπόν κάτι για τα παιδιά, να δώσει βήμα στα παιδιά για να μιλήσουν, γιατί τα παιδιά μπορούν να το κάνουν, όπως και ο οργανισμός αυτός ξεκίνησε από ένα μικρό παιδί, το οποίο είχε τη δύναμη, είχε τη θέληση να φτιάξει κάτι τόσο μεγάλο και να βοηθήσει λοιπόν τα άλλα παιδιά. Έτσι βλέπουμε ότι και με αυτή τη δράση, με το You Smile, μέσα από εκπομπές που κάνουν τα παιδιά, μέσα από διάφορα σποτάκια που ετοιμάζουν, μέσα από πάρα πολλά βιντεάκια που είδαμε εδώ και τα κάνουν και εμείς και όλα στους λογαριασμούς μας. Βοηθούν έτσι άλλα παιδιά, μεταφέρουν το μήνυμα. Αυτή την εβδομάδα ειδικά μεταφέρουν το μήνυμα, το Μίλα Τώρα, που προσπαθούμε, είναι εβδομάδα κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης και έχουμε έρθει σε επαφή με πάρα πολλά σχολεία σε όλη την Ελλάδα και έχουν έρθει και εκείνα σε επαφή μαζί μας και θέλουμε όλο αυτό το μήνυμα να μεταφερθεί. Ακριβώς. Τα παιδιά έχουν κάνει δράση στα σχολεία τους, έχουν δώσει το στίγμα αυτό, έχουν μιλήσει το ένα στο άλλο πώς μπορούν να βοηθηθούν, τι μπορούν να κάνουν για να μεταφερθεί και να ανοίξει, να μην είναι πλέον ένα μυστικό εκφοβισμός. Και σίγουρα όταν αυτό γίνεται με συνομήλικα άτομα, ίσως γίνεται είναι και λίγο πιο ωραία
εύκολο. Πιο εύκολο. Γιατί καταλαβαίνονται περισσότερο. Όπως επίσης να πούμε ότι εννοείται ότι όλο αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο μία συγκεκριμένη εβδομάδα ή μία συγκεκριμένη μέρα, λόγω της 6 Μαρτίου για παράδειγμα. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θέλω. Θες να πεις κάτι άλλο, θα το προσθέσεις για να σε ευχαριστήσω. Θα ήθελα και εγώ να σε ευχαριστήσω και για την. Για φιλοξενία, λοιπόν. Φιλοξενία εδώ, για τη δυνατότητα που μας έδωσες έτσι να μοιραστούμε κι εμείς τις δικές μας εμπειρίες, τα δικά μας κομμάτια. Να ευχαριστήσουμε γενικά το ΜΑΤ. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε γιατί μας βοηθήσατε πάρα πολύ και βοηθήσατε και ήδη ένα μεγάλο αριθμό παιδιών που μας βλέπουν. Μακάρι και περιμένουμε να μας καλέσουν. Ακριβώς. Και να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι καλείτε δωρεάν στο 1056. Εκεί υπάρχουν άτομα όλο το 24ωρο για να σας βοηθήσουν. Μπαίνετε στο milatora.gr που είναι αποκλειστικά για αυτό το κομμάτι. Πέρα από το site του Χαμόγελο του Παιδιού που μπαίνουν όλοι και επισκέπτονται. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι το απλά να μιλάτε. Μοιραστείτε το, μην ντρέπεστε. Και για όλα υπάρχει λύση. Για όλα. Για το οτιδήποτε. Λοιπόν, πριν σας αφήσω εγώ τώρα για το Σαββατοκυριακό, για να χαιρετήσω και τη Ρεγκίνα, θέλω να σας υπενθυμίσω το Bad Made for Music, γιατί έρχονται τα Booth Events. Είναι μια συγκεκριμένη πλατφόρμα από αυτό που θα γίνει. Να σας πω ότι η αγαπημένη μπύρα Bad και το Mad διοργανώνουν να κάνουν την dance μουσική σκηνή της Ελλάδας μία ιδέα. Turn everything up είναι το μότο μας. Για πρώτη φορά λοιπόν στην Ελλάδα η Bad διοργανώνει τα The Booth Events. Είναι μια σειρά λοιπόν από events, από exclusive parties με super hot DJs που διοργανώνονται σε διαφορετικό χώρο κάθε φορά και απευθύνονται σε πολύ περιορισμένο αριθμό ατόμων. Γύρω στους 50 φανταστείτε εσείς. Μπορείτε τώρα λοιπόν και εσείς να δηλώνετε συμμετοχή στο Facebook, στη σελίδα τη Facebook της Bad για να κλείσετε θέση στο πρώτο booth που θα πραγματοποιηθεί 5-24 Μαρτίου με τους αγαπημένους σας Playmen. Σε ένα φοβερό event, να περάσετε υπέροχα, μπείτε να δηλώνετε συμμετοχή και να σας πω εγώ ένα τεράστιο, πώς να πω τώρα, ένα τεράστιο φιλί να σας δώσω, ένα καλό Σαββατοκυριακό να έχετε. Ρεγκίνα μου, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και εσένα και όλους όσοι εργάζεστε για αυτό το πράγμα και τη Βανέσα που ήταν εδώ και ό,τι άλλο χρειαστούμε, ό,τι άλλο μας απασχολήσει, με χαρά να σας ξαναφιλοξενήσουμε γιατί μας βοηθήσετε πάρα πολύ. Και με δική μας χαρά. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.